Thank you.
από την σύνταγμα του προσώπου σου και το πνεύμα σου, Άγιο, για να ρίξε με μου. Απόδοσε με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα αντικειμονικό σε εξώνια. Διδάξω όμω το σωτού σου και σε βρίσκει έφυξη επιθέψουση. Κρίσε με ξεμάτων Θεό, ο Θεό τη σωτηρία μου. Αγαλιάσε τα γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χέρι μου ανοίξει και το στόμα μου αναγεννεί την ένεσή σου. Ότι είδε τη αστησία ναι το κάνω, αυτό μετά από το πείσει. Θυσία του Θεού πνεύμα σε εντριμμένο, καλία σε εντριμμένη και την ταπεινωμένη ο Θεό σου και εξουγενώσει. Αγάθρο κύριε και ευλογία σου τη Σιών και υποδομηθεί του λατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε δοκίσει τη θυσία δικαιοσύνη σε αναφορά και λογαυτώματα. Τότε ανήσου να πνευθεί τη γύρω σου μόνο σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, Θεσσό Ανθρωπόρο πρεσβείεσαι ελεήμων, εξάλληψοντα πλήθη των αιμών εγκλημάτων. Κύριε, πάκουσον ημών των αμαρτωρών δεωμένων.
Αθλοφόρε μας της αξιάγαστε.
Yeah.
Thank you.
Επιστημόντες μεγαλύνομαι. Μεγαλύνει η ψυχή μου το Κύριο και εγκαλίασε το πνεύμα μου επί το Θεό το σωτήρι μου τη θυμιότερα το χερόμι και το ψωτέρα να συγκρίνω στο σέρα. Oh,
Hare te Iisu. Sfânta Ieria Sacra, Mitele Domnului Meli, de toți de Iisului Domnului, și mă te mai șoare, la Părul Domnului, în Iubimonet, să te se asus, iar Iisus, e pasă din zoi inimul, Hristotofeu, Paratometa.
această parte, tot Fiul care m-a latus din Domn Hristos, ești-a fi o chilipsă să Yeah.
Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
Oh,
και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας πιστούς δούλους σου Αγίασον, ότι εσύ ο ευλογών και αγιάζοντας σήμαντα, Χριστέ ο Θεός ημών και στην δόξα να αναφεύγομαι, εσύ το ανάρχος του Πατρί και του Παναγίου και αγαθού, ο οποίος του Πνεύματι και αεί, και Ιησούς αιώνας των αιώνων. Πάσης αρχής και της ουσίας εν αυτό
Άφυλο Χριστού ημών στρατού, του Κυρίου δεϊφόμεν. Ενωρίας των αυτής, πάσης πόλεως και χώρας και το πίστη κούντων εν αυτές, του Κυρίου δεϊθόμεν. Υπέρ ευκρασίας αέρων, εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών, του Κυρίου δεϊθόμεν. Σωτηρίας αυτών, του Κυρίου δεϊθόμεν. Υπέρ του Χριστίνε ημάς από πάσης κλείψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης, του Κυρίου δεϊθόμεν. Διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητης. Παναγίας Ακράτου υπερευλογημένης, εν δόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου, και υπαρθένου Μαρίας. Μετά πάντων τον Αγίον τιμονεύσατε σε αυτούς και αλλήλους και πάσα την ζωή τιμών, Χριστό το Θεό παραδόμεθα. Του Κυρίου από του Αρώνος και του Ευρώπης.
și acum liturghii oftui piunde să ferim și doxa jumătate
Thank you.
Oh.
Oh.
και Θεία Παυτόρ και Πενεπίσωτε πάντε η ευθύστη καρδία. Πρόσκομε. Εις άκουσον ο Θεός της φωνής μου, ενδέστε με προσέ από φόβου εχθρού εξαιρού την ψυχή μου. Σοφία. Προς Τιμόθεον Δευτέρας Επιστολής Παύλου. Τα παρά του πίστης ανθρώπης, ίχνες οι κανείες οδε και τέλους διδάξε. Σιούν κακοπάθησον ως καλός στρατιώτης Ιησού Χριστούς. Ουδείς τα δεχόμενος ενδέχεται τες του Βίου πραγματίες, είναι αυτός να τον ονείσαν διαρέσει, εάν δε και αθλητήσου στεφανούνται, εάν μη νομίμως αθλήσει. Τον κοπιόν αγιοργόν, την πρώτον τον καρπόν με το λαμβάνει, νοήν διαλέγω, νοήν αρσί ο Κύριος, συνεσύ είναι πάση. Μόνευε Ιησούν Χριστούν, εν ηγερμένων εκ νεκρών, εξ σπέρματος Δαβίδ κατά του Ευαγγελιών μου, ενώ κακοπαθωμένοι δεσμών, ως κακούργος. Αλλολόγους του Θεού, οδεύεται, δια τούτου πάντα υπομένω, δια τους εκλεκτούς, εινά και αυτοί σου τη Θεία στήχη. Χριστό Ιησού, μεθαδόξης Thank you.
Κύριος της εαυτού μαθητές, αυτά εντέλουμενοι, είναι αγαπάτε αντίτους, και ο κόσμος ημάς μισεί, γινώσκεται ότι ημών πρώτον ημών με μίσηκε, και εκ του κόσμου είτε, ο κόσμος αν το ίδιο νεβίλει, ότι δε εκ του κόσμου πεστέ, αλλά εγώ εξελεξάμιν ημάς εκ του κόσμου, δια τούτο μισή μας ο κόσμος. Μνημονεύεται του λόγου, ου εγώ η πολιτή, ου καίστη δούλος μίζων του Κυρίου αυτού. Και εμέ δίωξαν και ημάς διώξουσι, μη το λόγο μου ευθύνησαν, και τον ημέντερο θυρίσουσι. Αλλά ταύτα πάντα ποιήσου συνειμήν δια το όνομά μου, ότι ουκ είδασι το πέρσαντα με. Ήμι ήρθω και ελάλης αυτής, αμαρτία ουκ ήρθων. Νίκε πρόφαση, ουκ έκουσι, περί της αμαρτίας αυτών. Ο εμέ μισόν και το πατέρα μου μισή. Ήτα έργα μη επίσα εν αυτής, άλλουδης άλλος πεφύγε, αμαρτίαν που κήκον. Νην δε εωράκαση και μισήκαση και εμέ και το πατέρα μου. Αντί να πληρωθεί ο λόγος ο γεγραμμένος με τον λόγο αυτόν, ότι εμείς εισάμε δωρεάν. Όταν δε έλθει ο παράκλητος, πονεύω πέψω ημίν παρά του Πατρός, το πνεύμα της αληθείας. Το παρά του Πατρός εκπορεύεται, εκείνος μαρτυρήσει περί εμού και ημίς δε μαρτυρείται ότι απαρκείς με δε μου έσε. Αυτά λιλάνη τα ημίν και να μη σκανδαλιστείστε από συναγόγους πίσω συνημάς. Αλέχεται ώρα είναι πας που αποκτήνα σημά. Δόξη λατρείαν προσφέρει το Θεό. Amen.
Thank you.
Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και ίσουνα των τεπάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιό του Θεού του Μονογενή, δεκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, πώς εκποτώσει των αληθινών ευθύου αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομόσιον το Πατρίδιο τα πάντα εγένετο, των δημάους ανθρώπους, και για τη μετέρα σωτηρία, κατελθόντα εκ των ανών, και σταυρωθένε πνεύμα του Αγίου, και Μαρία Σπερθέν μη ανθρωπίσαντα, σταυρωθένε την περιμόν, εκ ποντίου πιλάτου και παθώντα και τα φέτα, και αναστάντα τρίτη μέρα κατά τους αρχάς. Και ανελθόντα εις τους ουρανούς, και καθεσόμενο δεξιόν του Πατρός, και πάρχο με τα δόξης, πλην ζώντας και νεκρούς, που της βασιλείας σου πέστε τέλος. Και στο πνεύμα το Άγιον, το Κύριο, το Ζώπιον, δε του Πατρός πορευόμενον, το σύμπαρτη και ιός προσκυνούμενον, και εις τον ξεσόμον των εις ενδιάν των προφητών, εις μη αναγκία καθολική και απόστολη εκκλησία, ομολογώ εγώ της μας άφεση να μαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Στο μεν καλός, στο μεν μεταφόβου, πρόσκομεν την Αγία αναφορά εν ειρήνη προσφέρει. Yeah.
Και καταξιώσω δημοσδέσποτα με τα πλανησία.
Αγίας ο Παναγιώτακρίτος, το μάρι πηγαλίστε σε τον Εκκράνιο Θεό Πατέρα. Πάτε λοιπόν, ο έντης ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, έλθε το η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσ' ημείς σήμερον και άφες ημείς τα οφείλματα ημών. Ως και ημείς αυθύεμες τους φιλέτες ημών, και εμείς ενέχεις ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίξε ημάς από του πονηρίου. Oh, it's
πανθαύμαστος και πανάριστος αθλητής του Χριστού, η χαρμοσύνη των αγγέλων, το κάθημα των πιστών, το στήριγμα των προηγουμένων, το νοητό άνθος του Παραδείσου, η δόξα της Εκκλησίας, η πηγή των θαυμάτων, ο μιμητής του Δεσπότου, ο της θεϊκής χαράς και χάριτος και λάμψεως επώνυμος, ο πολιούχος και τούτου του ευλογημένου και αιτητικού χωριού της Συνδικής, συνεκάλεσε και εφέτος την παρούσα ομίγυρη μαζί και πανήγυρη στον μονατικό στην περιοχή Ιερό Ναό του, για να του απονείμουμε την πρέπουσα τιμή, ως αν φιλοπάτορες και φιλομάρτυρες Υιοί, και να δοξάσουμε δι' αυτού τον Παντοδύναμο Κύριο, τον Στεφανίτη των Μαρτύρων, που δοξάζεται μέσω των Αγίων του και τους δοξάζει αυτονοπάροχα στη γη και στον ουρανό. Ποιος ήταν ο πανάρετος βίος του ουρανόφρουνα του άνδρα και ποια τα άθλα και έπαθλα του λαμβρού του μαρτυρίου, θα διηγηθούμε προς δόξαν Θεού και έπαινο του τρισευλογημένου ιερομάρτυρος και μεγαλομάρτυρος και πολυάσπρου Καραλάμπους. Επίγεια πατρίδα του Ισαγγέλου αυτού Αγίου φαίνεται ότι υπήρξε η σπουδαία πόλη της Μαγνησίας, ευρισκόμενη στα ανατολικά παράλια της Μικράς Ασίας και εκτισμένη επάνω στον Μέανδρο ποταμό, στους πρόποδες του όρους Σίπηλος. Η λαμβρά αυτή αρχαιότατη ελληνική πόλη υπάγεται στη Μητρόπολη της Εφέσου του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Σε αυτήν λοιπόν την Μεγαλούπολη ανατράφηκε και γνώρισε τον Χριστό ο Άγιος Καραλάμπης, εκεί χειροτονήθηκε για την αγιότητα του βίου του ιερέας και εκεί τον συναντούμε να διακονεί την πίνη του Χριστού κατά τους χρόνους της βασιλείας του Ασεβή και μεγάλου διόκτηνων Χριστιανών σε Πτήμου Σεβίρου, όταν διοικητής της πόλης ήταν ο Λουκιανός. Ήταν σε ηλικία πολύ πάνω από τα 100 έτη όταν διευλήθη στον Λουκιανό ότι παρά τα αυτοκρατορικά προστάγματα για λατρεία των ψευδομνήμων θεών, αυτός κήρυσε παρησία και ατρόμητα την πίστη του εσταυρωμένου και ήταν τάχα επικίνδυνος ταρακοποιός. Οδηγήθηκε τότε αμέσως στο κριτήριο και απάντησε θαραλεότατα στις απειλές του Λουκιανού. «Τίποτα για μένα δεν είναι πιο ευχάριστο από τα βασανιστήρια για την αγάπη του Χριστού μου. Εμπρός, δοκίμασέ το στο γυραλαίο μου τούτο σώμα για να πιστείς για την ακαταμάχητη δύναμη του Θεού μου». Αφαίρεσαν τότε οι δήμοι την ιερατική στολή του Σεβάσμιου εκείνου γέροντα και καταξέστησαν το σώμα του με σιδερένια νύχια. Και ο Άγιος Ατρόμητος ούτε σημείου πόνου και μικροψυχίας έδειξε, αλλά αντίθετα, ενέπαιξε τον τύρανο ότι με τα βάσανα ανανεώνει την ψυχή του, ετοιμάζοντάς τον για την αιωνιότητα. Αντί όμως να καμφθεί ο Λουκιανός βλέποντας τη γενναιότητα του Αγίου, κυριευμένος από ανήθεη μανία, όρμησε κατά του ακάπου προβάτου του Χριστού να του βγάλει το δέρμα με τα ίδια του τα χέρια. Μα δεν υπέμεινε ο ουρανός την αντικοκρισία του. Αμέσως με θεία δύναμη αποκόπηκαν τα χέρια του και έμειναν θέαμα φοβερό, κρεμασμένα ακίνητα πάνω στο πολύαθρο σώμα του μάρτυρος. Καμπτόμενος ο μιμητής του εσταυρωμένου στις παραξικάρδιες κραυγές του Λουκιανού, με την προσευχή του τον θεράπευσε θαυματουργικά. Τότε οι δήμοι Πορφύριος και Βάπτος, μαζί με τρεις γυναίκες που παρίστανταν στο μαρτύριο, βλέποντας με το θαύμα αυτό το πόσο ζωντανή είναι η πίστη του Χριστού, διακήρυξαν τους εαυτούς τους χριστιανούς για να λάβουν αργότερα με την αποτομή της κεφαλής τους το αμαράνιο στεφάνι του μαρτυρίου. Και ο ευγνώμων Λουκιανός πίστεψε και αυτός στον Χριστό και βαπτίστηκε από τον Άγιο, καθώς και πλήθος ανθρώπων της επαρχίας εκείνης, έχοντας φωτιστεί από τη ζωή και τα θαύματα του μάρτυρος. Πληροφορημένος στα συμβάντα, ο Σεβίρος ταράχθηκε πολύ και απέστειλε 300 στρατιώτες με διαταγή να καρφώσουν καρφιά στο σώμα του Αγίου και να τον οδηγήσουν αλυσοδεμένο από τη Μαγνησία στην κεντρική πόλη Αντιόχεια της Πισιδίας, όπου τότε διέμενε.
και οι απάνθρωποι εκείνοι κακούργοι εκτέλεσαν την διαταγή του τυράννου και κακομεταχειρίζονταν επιπλέον τον Άγιο Καθοδόν, μέχρι που με θεϊκή επέμβαση το άλογο όπου τον είχαν καθίσει πήρε ανθρώπινη φωνή και καταδίκασε ως εχθρό του Θεού τον Σεβύρο και τους αντιώτες ως όργανα του διαβόλου. Παρουσιάστηκε λοιπόν ο Άγιος ο Σεβύρο, εμόφυρτος και φέροντας τα στίγματα του μαρτυρίου στο σώμα του. Δεν αρκέστηκε όμως ο αιμοσταγής λύκο σε αυτά. Πρόσταξε και σούβλησαν το στήθος τον Άγιο και τον έριξαν σε πυρωμένο καμίνι. Αλλότου θαυμασίου σου Χριστέ Βασιλεύ. Ο Άγιος παρέμεινε απαθής τον πόνο και η φωτιά, μόλις πλησίαστε στο αγιότατο εκείνο μαρτυρικό σώμα, έσβησε. Και όταν απορριμμένος ο Σεβύρος ζήτησε να μάθει από τον Άγιο πώς συνέβηκαν όλα αυτά τα θαυμάσια και άκουσε με τη δύναμη του Χριστού μου, θέλησε να ξαναδοκιμάσει τη δύναμη του Κυρίου με το εξής. Πρώτα, πρόσταξε και έφεραν ένα δαιμονισμένο για 35 έτη που κανείς δεν μπόρεσε να θεραπεύσει, τον οποίο με ένα λόγο του ο Άγιος Γέροντας κατέστησε υγιή. Και ύστερα, πρόσταξε και του έφεραν ένα νεκρό που ετοιμάζονταν να τον θάψουν, τον οποίο ο πανθαύμαστος Χαραλάμπης με τη θερμή του προσευχή προς τον Κύριο της ζωής και του θανάτου ανέστησε σαν από ύπνο. Αλλά τόσο τυφλωμένοι ήσαν και παρέμειναν ο Σεβύρος και ο έπαρχος Κρίσπος που υπέβαλαν τον Άγιο σε νέα βάσανα. Αλλά και πάλι από οργή Θεού έγινε φοβερός σεισμός στον τόπο εκείνο και ο Σεβύρος ανυψώθηκε στον αέρα όπου παρέμεινε μετέωρος μαστιζόμενος αόρατα από αγγέλους. Έφτασε τότε στη σκηνή του μαρτυρίου η Γαλινή, θυγατέρα του Σεβύρου, που με δάκρυα εκέτρεψε τον Άγιο να συγχωρήσει τον πατέρα της και να τον λυτρώσει από εκείνη την τιμωρία. Και παρόλο που ο Άγιος αμνησίκακα τον κατέβασε στη γη με την ευχή του, εκείνος, αμετανόητος και αγνώμων, τον υπέβαλε σε νέα πανώδυνα βάσανα και τέλος διέταξε τον αποκεφαλισμό του. Αφού λοιπόν ο Άγιος προσευχήθηκε στον Κύριο να ευλογεί και να παρέχει την υγεία της ψυχής και του σώματος σ' όσους θα επιτελούν τη μνήμη του και άκουσε φωνή θεϊκή να τον προσκαλεί στην αιώνια αγαλία σπονδικαίων, έκλεινε την κεφαλή και έλαβε δια του ψήφους τον ακύρατο Στέφανο του Μαρτυρίου στις 10 Φεβρουαρίου περί το έτος 200 μετά Χριστόν. Το Άγιο Σώμα του ενταφίασε ευλαβώς η Μακαρία Γαλινή και ο τάφος του Αγίου αναδείχθηκε πηγή θαυμάτων. Αργότερα ανακομίστηκαν τα χαριτόβρητα λύσανά του και διασπάρηκαν για ευλογία και αγιασμό σε διάφορα μέρη. Η Αγία Κουκάρα μεταφέρθηκε και φυλάσσεται στη μονή του Αγίου Στεφάνου στα Μετέωρα, εμποδιάζουσα και θαυματουργούσα και φέρει μάλιστα τις σοπές των καρφιών του μαρτυρίου του αγώνου. Η Αγία μας Εκκλησία μας παρουσιάζει ανάγλυφα τον βίο και τους άθρους των Αγίων στις μνήμες τους, με τους ύμνους, τα συναξάρια, τις εικόνες τους, όχι μόνο για να μας παρακινήσει στην οφειλόμενη τιμή τους, αλλά και στην καταδύναμη μίμησή τους. Και όπως ωραία θεολογεί ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις στον λόγο του προς τον πρωτομάρτυρα Στέφανο, λέγει ότι με αυτόν τον τρόπο αξιωνόμαστε να μετέχουμε αληθινά στις μνήμες των Αγίων όταν μιμούμαστε και ζηλώνουμε τις ένθεες αρετές τους. Διότι θα μας αποδείξει γνήσιους μαθητές τους η ευσέβεια μαζί και η ευλάβεια και ο ομόδοξος βίος και ο ομόζηλος τρόπος. Τιμάς μαρτύρων τη μνήμη, τίμησε και τον τρόπο της ζωής τους. Η εποχή μας, αδελφοί, εποχή κατά την οποία το κακό, η αμαρτία, η ασέβεια, με ένα λόγο η αποστασία, κατά τον θεολόγο Ιωάννη, πληθύνονται και κορυφώνονται, προετοιμάζοντας ίσως το έδαφος για την έλευση του Αντιχρίστου, όταν και όπως ασφαλώς ο Θεός επιτρέψει, είναι κατεξοχήν εποχή μαρτυρίου και μαρτυρίας Χριστού. Φτάνει να έχουμε μάτια να βλέπουμε και αυτιά να ακούμε και νου να αντιλαμβανόμαστε. Ας δούμε στην όχι πολύ μακρινή μας Συρία
την πολυπάθη Συρία, όπου το αντίχριστο μέρος των φανατικών μουσουλμάνων, που υποδαβλίζουν ξένες δυνάμεις και συμφέροντα, αναδεικνύει καθημερινά μάρτυρες της πίστης μας. Μικρούς, νέους, μεγάλους, λαϊκούς, μοναχούς και κληρικούς. Δεν ξέρουμε ασφαλώς τι θα επιτρέψει σε εμάς ο Κύριος και ελπίζουμε πάντα στο έλεος Του. Αυτό όμως που μας ζητείτε, που αναμένει από εμάς ο Κύριος, είναι το μαρτυρικό ήθος, το μαρτυρικό φρόνημα. Δηλαδή η ζωή μας σύνολη, στα έργα, στα λόγια, στις σκέψεις, να είναι μια ξεκάθαρη μαρτυρία Χριστού, δηλαδή μίμηση Χριστού. Να διαπνέεται η ζωή μας από το φως του Ευαγγελίου, της αγάπης στον Κύριο και στον πλησίον, της μετάνοιας, της υπομονής, της δέουσας πίστεως. Έτσι αρχίουμε το έλεος του Θεού και αξιωνόμαστε και την παρούσα ζωή να διέλθουμε ειρηνικά και ευλογημένα και να δείχνουμε και εκείνης της αληθινής και μόνιμης πατρίδος μας, της Άνω Ιερουσαλήμ, με τις ευχές του Ιερομάρτυρος και πανηγυριζομένου Αγίου Καραλάμπους, της Παναγίας Θεοτόκου και πάνω των Αγίων μας. Εις νημός ημών αιώνιων Thank you.
Πάντων σιένεσι
Και Δανιήλ των Εμβαβυλώνια Αγροδιέτων Λαμπροτέρους Αναδείξας, αυτός πανάγατε βασιλεύ και τα σπέρματα ταύτα, συν της διαφόρης καρπής ευλόγησον, και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας αγίασον, ότι εις δόξαν σύν και εις τιμήν και μνήμην, του Αγίου εν δόξου ιερομάρτυρος Χαραλάμπους, του Θαυματουργού ταύτα προετέθησαν παρά των Σονδούλων, και εις μνημόσυνον των ενευσεβήτη πίστη τελειωθέντων. Παράσκουδε αγαθέ τη τεύτρε, επίσταση ταύτα και τη τιμνή με επιτελούσι πάντα τα προσωτήρια αιτήματα και των αιωνίων σου αγαθών την απόλαυση. Πρεσβείε τη Παναχράντου Σπίνη Σιμών Θεοτόπου και η Παρθένου Μαρία,
του Αγίου Ενδόξου Ιερομάρτυρος Χαραλάμους του Θαυματουργού και την Ιερά Μνήμη πανηγυρίζομεν και πάντων σου των Αγίων, ότι Ισίου ευλογών και γέροντα σήμαντα Χριστέ ο Θεός ημών και δοξάνων να πέμπομεν στην όρξη του Πατρίκη του Παναγίου και καθόλου του οποίου πνεύμα την είναι και αή και Ιησούς αιώνας των αιώνων. Και σωσονή μας, και η Ελλήνη 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 μας, και η Ελλήν